Η ώρα είναι 11 και 12, ακούτε ράδιο έναντι. Είναι η εκπομπή Εκλεκτικές Συγγένειες με τον Ανδρέα Σταματόπουλο στο μικρόφωνο. Και πάμε να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον ανεξάρτητο βουλευτή και υποψήφιο δήμαρχο Καλαμάτος, τον κύριο Δημήτρη Κουκούτση. Καλή σας μέρα κύριε Κουκούτση και Χριστός Ανέστη. Καλή σας μέρα, αληθώς ο κύριος. Λοιπόν, κύριε Κουκούτση, ήταν χτες η τελευταία μέρα για την υποβολή των συνδυασμών στα πρωτοδικεία. Τι έγινε λοιπόν με εσάς, με το δικό σας συνδυασμό? Όσο ήταν αναμενόμενο, κατατέθηκε ο συνδυασμός μας. Είναι ένας συνδυασμός, θα μου επιτραπεί η έκφραση, πραγματικά ανεξάρτητος, γιατί ξέρετε, συνήθως, όπως συμβαίνει τώρα δηλαδή, όχι συνήθως αυτές τις εκλογές, όσοι παρακαλούσαν όλα αυτά τα χρόνια να έχουν κομματικά χρήσματα πάνω και κάτω από το τραπέζι, σήμερα επιδιώκουν ακριβώς το αντίθετο. Δηλώνουν ανεξάρτητοι. Η ανεξαρτησία βέβαια, η πολιτική είναι κάτι το υποκειμενικό. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, ο δικός μας συνδυασμός είναι πραγματικά ανεξάρτητος, γιατί ο καθένας από εμάς και εγώ ο ίδιος έχουμε το πολιτικό μας πρόσημο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το μεταφέρουμε στο στίβο, για τον απλούστατο λόγο ότι εγώ προέρχομαι, είδατε, και από ένα χώρο ο οποίος δύσκολα πλέον κάποιος μπορεί να πει ότι στηρίζεται κομματικά. Μιλάω για μένα προσωπικά. Είμαι πολύ χαρούμενος ότι μια πλειάδα συμπολιτών μου επέλεξαν να συμπορευτούν σε αυτόν τον αγώνα. 44 υποψηφίους. Ναι. Και πρέπει να σας πω ότι πραγματικά, βέβαια είναι κοινότυπα αυτά που θα πω, αλλά εγώ νιώθω ότι είναι η πραγματικότητα. Τι χάνει αποδοχής ο συνδυασμός? Πρέπει να σας πω ότι σύμφωνα με κάποια γκάλωπ, εντός εισαγωγικών γκάλωπ, γιατί οι δημοσκοπήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις οι περισσότερες δεν αντιπροσωπεύουν το λαϊκό αίρισμα, κατ' εμέ, ότι είμαστε ένα από τα φαβορί. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουμε αγωνιστεί πάρα πολύ εδώ και 3 μήνες. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας και από σήμερα υπάρχει άλλη δυναμική. Έχουμε φτάσει 3 τελευταίες εβδομάδες και θα εντείνουμε τον αγώνα μας αυτό. Μάλιστα. Τώρα, πριν λίγες μέρες η Καλαμάτα ήρθε στην επικαιρότητα λόγω του τραγικού συμβάντος με τον Σεϊτοπόλεμο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Πολλοί δεν γνωρίζουν, όσοι δεν έχουν επισκεφτεί την Καλαμάτα, βέβαια είναι ένα πολύ παλιό έθιμο, 100 ετών και μπορεί και παραπάνω, το τι ακριβώς συμβαίνει. Ποια η θέση σας λοιπόν σε αυτό το θέμα, το οποίο πήρε, όπως είπαμε, πανελλαδική προβολή? Ναι. Δυστυχώς ο χαμός του συντοπίτη μας, του αγαπητού μας φίλου, του Κώστα του Θεοδωρακάκη, ο οποίος βρέθηκε εκεί όχι γιατί πήγε να παρακολουθήσει το έθιμο, ούτε για να συμμετάσχει στο έθιμο. Ο άνθρωπος αυτός, και πρέπει να το τονίσουμε, ήταν εκεί για το μεροκάματο. Εικονολήπτης, ήταν ένας άνθρωπος πολύ αγαπητός, βλέπετε, χρησιμοποιώ ενεστώτα. Δεν μπορούμε ακόμα να συνειδητοποιήσουμε αυτό που συνέβη. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ αγαπητός στην πόλη. Ένα χαμηλών τόνων παιδί. Δυστυχώς ο θάνατός του ανέδειξε κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά τα έχω αναδείξει, ξέρετε, για πάντα συνεντεύξεις που έχω δώσει και σε εσάς και γενικότερα ο πολιτικός μου λόγος πάντα ήταν αληθινός, δεν προσπαθούσα να κρυφτώ πίσω από το δάκτυλό μου και πάντα μιλούσα ανοιχτά. Λοιπόν, η συμμετοχή σε αυτό το έθιμο είναι προαιρετική. Όλοι υπογράφουν για να συμμετάσχουν. Όσοι συμμετάσχουν υπογράφουν ότι υπάρχουν κίνδυνοι τους οποίους τους αναλαμβάνουν οι ίδιοι. Εγώ προσωπικά, συγχωρέστε με, δεν είμαι κατά του εθίμου, είμαι κατά του τρόπου και του τόπου διεξαγωγής του. Δεν θέλω να καταργηθεί αυτό το έθιμο. Στο κάτω-κάτω της γραφής,
και σε άλλες περιοχές της χώρας γίνονται τέτοια έθιμα τα οποία είναι επικίνδυνα. Μην ξεχνούμε το τι γίνεται στην Κρήτη με τα αιτητικά. Ας μην ξεχνάμε τι γίνεται στο Αγρίνιο με τα Χαλκούνια, στοιχείο με το Σαϊτό πόλεμο, με το Ρόκετο πόλεμο. Βέβαια, έτυχε αυτό σε εμάς. Mm-hmm. Είμαι της... Ξέρετε, ο δήμαρχος μας είπε ότι είναι ένα έθιμο ημιπαράνομο και ανάγεται στο εθιμικό δίκαιο. Οπότε σε αυτό το έθιμο συνήθως δεν συμμετέχουν οι φορείς της πόλης πριν του Δήμου. Για να καταλάβετε τώρα, σε ένα τέτοιο έθιμο δεν υπήρχε, υπάρχουν ευθύνες. Δεν υπήρχε η αστυνομία, η οποία αστυνομία δεν ήταν εκεί. Δεν υπήρχε ασθενοφόρο, δεν υπήρχε γιατρός, είναι σοβαρές παραλήψεις. Βέβαια, κλήθηκε στο δικαστήριο και κατηγορήθηκε ο αντιδήμαρχος, ο οποίος είχε αναλάβει τη διεξαγωγή. Μα το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης είχε υπογράψει σύσσωμο στο να γίνει το έθιμο, το συγκεκριμένο εφέτος. Mm-hmm. Μάλιστα. Επειδή συνήθως όμως... Επειδή συνήθως, ξέρετε, το συζητάμε, θα το συζητήσουμε για λίγες μέρες, μετά θα το ξεχάσουμε. Εσείς, εάν εκλεγείτε δήμαρχος στην Καλαμάτα, τι θα κάνετε, λέει, αυτό το θέμα, δηλαδή θα αλλάξετε το χώρο διεξαγωγής του? Εγώ θα επιθυμούσα, και αυτό καταρχήν πρέπει να αποφασίσει ο Καλαματιανός λαός, εγώ θα επιθυμούσα να γίνει το έθιμο κάτω υποσυνθήκες απόλυτης ασφάλειας. Γιατί δεν πρέπει να τα βάζουμε με τα έθιμα. Πρέπει να τα βάζουμε, σας είπα, με τον τρόπο και με τον τόπο που γίνεται. Καταρχήν έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη πολιτική σπέκουλα. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο για να καταλάβετε την υποκρισία του πολιτικού κόσμου, τόσο σε τοπικό επίπεδο όσο και σε κεντρικό επίπεδο. Ο κύριος Μητσοτάκης π.χ. άδειασε τον υποψήφιο τον υποψήφιο περιφερειάρχη, ο κύριος Νίκας, ο δήμαρχός μας, είναι υποψήφιος περιφερειάρχης με τη Νέα Δημοκρατία. Και σε μια συνέντευξή του τον άδειασε. Το ίδιο έγινε και από τα υπόλοιπα κόμματα, μια επιθετική πολιτική, το οποίο το καταλαβαίνω από τη στιγμή που γίνεται ένας πολιτικός αγώνας, όλοι εκμεταλλεύονται, υπάρχει πολιτική σπέκουλα. Αλλά θα σας θέσω ένα ερώτημα πολιτικό. Δεν με ενδιαφέρει εμένα ούτε ο κύριος Στατούλης, ο υποψήφιος από την άλλη μεριά, ούτε ο κύριος Δέβες, ούτε ο κύριος Νίκας. Εγώ συμμετέχω σε τοπικό επίπεδο. Αλλά θα σας πω το εξής. Είπε ο κύριος Παπάς από το ΣΥΡΙΖΑ ότι να αποσύρουν την υποψηφιότητα του κυρίου Νίκα, να μην τον στηρίξουν, γιατί συνήργησε σε ένα θάνατο. Εγώ θα συμφωνήσω να το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει το ίδιο με την κυρία Δούρου με 102 θανάτους στο μάτι, mm-hmm. στην Αττική. Θα το κάνουν. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι υποκριτές. Η στάση τους είναι υποκριτική. Και το βρίσκω να είναι... δεν βλέπω να υπάρχει πολιτική ευπρέπεια, τουλάχιστον, ή να δούμε τα πράγματα πιο καθαρά. Να δούμε το τι μπορούμε να κάνουμε ως πόλη, να μην σβήσει αυτό το έθιμο. Κατά με. Άλλοι έχουν αντίθετη άποψη. Οι περισσότεροι, ξέρετε τι κάνουν. Αυτό που κάνουν συνήθως οι πολιτικοί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Όλες τις προηγούμενες μέρες φωτογραφίζονταν με τα μπουλούκια, έτσι τους ονομάζουμε, τις ομάδες αυτές που διεξαγάγουν αυτό το έθιμο. Και την επόμενη μέρα μετά το ατύχημα όλοι έλεγαν ότι είναι underground, ότι είναι... οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να διαχειρίζονται εκρηκτικά κτλ. Δεν καταλαβαίνετε τώρα. Δεν είναι υποκριτικό? Μάλιστα. Τώρα, από εδώ και πέρα όμως υπάρχουν θέματα, φαντάζομαι, που θα κληθείτε να αντιμετωπίσετε, προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσετε στο Δήμο της Καλαμάτας. Με τον κόσμο που μιλάτε και έχετε επαφή, τι σας λέει, ποιο είναι το υπαρισμένο ένα πρόβλημα που θέλει ο καλαματιανός λαός να δοθεί μια λύση? Εννοείται γενικότερα ή για το... Όχι, γενικότερα. Ποια είναι τα προβλήματα της πόλης και ποιο είναι το υπαριθμό ένα που λένε ότι άμεσα λύση θέλουμε σε αυτό γιατί δεν πάει άλλο? Ναι, δυστυχώς είναι το πρόβλημα της ασφάλειας. Εν έτη 2019
Το κυριότερο που υπάρχει είναι η παραβατικότητα των Ρωμά. Έχουν κατακλέψει την πόλη, δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στα διαμερίσματα. Κλείνεται ο κόσμος στις νύχτες στα σπίτια του και τρέμει. Κλέβουν ό,τι βρουν μπροστά τους. Τι να κάνω εγώ τις πλατείες, τι να κάνω τα ωραία πάρκα, τους ωραίους δρόμους, όταν δεν μπορώ να τα χαρώ. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή μας και δυστυχώς δεν υπάρχουν λύσεις. Εγώ ως βουλευτής έχω κάνει 14 ερωτήσεις στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και απαντήσεις δεν έχω πάρει. Η αστυνόμευση είναι λυπή γιατί η αστυνομία δεν έχει μεγάλες δυνατότητες, υποσταλεχωμένη, χωρίς μέσα, χωρίς αυτοκίνητα, χωρίς τίποτα. Άρα πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Να ξεκινήσει ο Δήμος έναν ανένδοτο αγώνα, η Δημοτική Αστυνομία να είναι επικουρικά, να συμμετέχει σε αυτό τον αγώνα, γιατί δεν μπορεί η Δημοτική Αστυνομία να έχει, καταλαβαίνετε, το ρόλο που πρέπει. Μπορούμε να ξεκινήσουμε έναν ανένδοτο αγώνα σαν Δήμος, ώστε να αποδοθούν, ξέρετε, έχουν γίνει τεράστιες καταπατήσεις από τους Ρωμά στην πόλη μας. Υπάρχουν περιουσίες, υπάρχουν κτήματα τα οποία έχουν καταπατηθεί. Αυτοί κάνουν ρευματοκλοπή, τα γνωστά που κάνουν σε όλη τη χώρα. Και δεν μπορούν να αποδοθούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες οι περιουσίες αυτές. Είναι ένα τεράστιο μα τεράστιο πρόβλημα. Τώρα αυτό είναι απλώς ένα θέμα αστυνομίας, είναι και πολιτικό? Είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Γιατί δεν φτάνει μόνο η αστυνόμευση. Πρέπει να υπάρξει και πολιτική βούληση. Και ξέρετε, τα μονοπάτια της κεντρικής εξουσίας πλέον μετά από 8 χρόνια τα γνωρίζω πολύ καλά. Πιστεύω ότι στοχευμένα μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Να αναδείξουμε το πρόβλημα σε υψηλό επίπεδο και να έχουμε λύσεις. Μπορούν να υπάρξουν λύσεις. Μάλιστα. Αλλά και κάτι βασικό. Παρακαλώ. Ξέρετε να σας πω ότι η Ρωμά πλέον είναι πολυπληθής. Όχι μόνο εδώ, παντού. Είναι ένα καλό πελατειακό. Υπάρχει μια καλή πελατειακή σχέση ανάμεσα σε αυτούς που πολιτεύονται και στους Ρωμά. Και εννοείται, τα πεντάρικα, τα κατεστάρικα, τα χιλιάρικα, καταλαβαίνετε τώρα. Είναι προς άγρα ψήφων, έχουν πολλές φορές, τα ξέρει ο κόσμος αυτά, αλλά απλώς δεν τα συζητάμε φανερά. Όντως αυτό ισχύει, ότι δεν τα συζητάμε, δεν θα τα ακούσουμε δηλαδή από άλλους να μας λένε τέτοιου είδους ανάλυση, από την άποψη ότι είναι και ευαίσθητο το θέμα, καταλαβαίνετε, μην κατηγορηθεί κάποιος για ρατσισμό, για ξενοφοβία, για διάφορα τέτοια πράγματα. Όχι, όχι, δεν έχω τέτοιο πρόβλημα, γιατί εγώ αναδεικνύω ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην κοινωνία μας. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να κλείνουμε τα αυτιά και τα μάτια και να αφήνουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους νόμιμους συμπολίτες μου, είτε αυτοί είναι Ρωμά ή οτιδήποτε άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει να πάψει η παραβατικότητα και η εγκληματικότητα. Θέλω νομιμότητα. Δεν είναι δυνατόν σε μια πόλη σαν την Καλαμάτα, επάνω στα καταπατημένα, να συγκροτούν επιτροπή οι Ρωμά και να οι παραβάτες, αυτοί που έχουν καταπατήσει τις περιουσίες του Καλαματιανού, να καλούν τους συνδυασμούς, τους δημοτικούς που είναι τους υποψηφίους δημάρχους, και όλοι να πηγαίνουν να κάθουν στο τραπέζι επάνω στα καταπατημένα για να συνομιλήσουν μαζί τους για τα προβλήματά τους. Δηλαδή, με ένα λόγο, να νομιμοποιούμε την ανομία. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή, σαν να έχει μπει ένας κλέφτης σε ένα σπίτι και να πάει ο αστυνομικός να μιλήσει για τα προβλήματά του, να κάθεται σε ένα τραπέζι μέσα στο σπίτι που κλέβουν εκείνη τη στιγμή. Κάτι τέτοιο έγινε. Και με ενοχλεί αφάνταστα αυτό. Τώρα, με το νέο νόμο, με τον Κλεισθένη, πλέον αλλάζουν τα πράγματα. Η απλή αναλογική έχει μπει στους Δήμους και αυτό σημαίνει ότι για να διοικηθεί ένας Δήμος θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Δηλαδή, στην ουσία, επιβάλλει τη συνεργασία μεταξύ των συνδυασμών, μεταξύ των παρατάξεων, ο νέος νόμος, εκτός βέβαια αν κάποιος πάρει τόσο μεγάλο ποσοστό που δεν χρειάζεται.
Εσείς είστε διατεθειμένος να συνεργαστείτε, να συνομιλήσετε ώστε να διοικηθεί ο Δήμος με τους υπόλοιπους υποψηφίους? Ναι, όχι με όλους, αλλά με αρκετούς, με τους οποίους έχω κοινούς προβληματισμούς. Βρισκόμαστε σε ένα μίνιμουμ προγραμματικών θέσεων των οποίων, στον οποίο είμαστε σύμφωνοι. Ναι, γιατί όχι για δύο κλεισθένειες. Είναι καταστροφικός, όπως φαίνεται. Θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως θα δημιουργήσει και τεράστια προβλήματα η απλή αναλογική στη διακυβέρνηση της χώρας σε αυτήν εδώ τη φάση. Θα μου πείτε, με αυτοδύναμες κυβερνήσεις, με κυβερνήσεις όπως ήταν οι προηγούμενες, λύθηκαν προβλήματα? Όχι. Όχι. Αλλά ναι, μεν θα υπάρξει μεγάλη εκπροσώπηση πιο πλατιά, να το πω έτσι, χρησιμοποιώντας αριστερή φρασιολογία, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Κλεισθένης περισσότερα προβλήματα θα μεταδημιουργήσει παρά θα λύσει προβλήματα. Ευελπιστώ ότι εμπρός στην αγάπη που έχουμε για την πόλη αυτά θα ξεπεραστούν, γιατί ξέρετε, είναι άλλο το να συμμετέχει σε ένα δημοτικό συμβούλιο με ανθρώπους οι οποίοι έχουν άλλες θέσεις, άλλες ιδεολογίες από εσένα, αλλά υπάρχει δυνατότητα να ξεπεράσεις κάποια πράγματα λόγω του χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή το να ζεις σε μια πόλη στην καθημερινότητα, στην καθημερινότητά σου. Ευελπιστώ ότι θα βρεθούν κάποιες λύσεις. Η Καλαμάτα, να ξέρετε ότι είναι μια πόλη η οποία έχει προοπτική. Είναι, και δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, ούτε να πω ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι μια πολύ όμορφη πόλη, με πολύ τουρισμό, με παραλία. Ήταν μια υπέροχη πόλη. Όσοι την έχουν επισκεφτεί έχουν μείνει θαυμαστές αυτής της πόλης. Ναι, είστε καλά για τα καλά σας λόγια, αλλά δυστυχώς τουριστική πόλη δεν είναι. Μπορεί να είναι μια πανέμορφη πόλη, είναι, νομίζω ότι είναι και η μοναδική μεγάλη πόλη πρωτεύουσα νομού στην οποία μπορείς να κάνεις τον μπάνιο σου δίκρο ακριβώς από το λιμάνι σε κατά γάλανα νερά. Αυτό ναι, μα είναι εντυπωσιακό, δεν το έχουμε δει αλλού. Ναι, ναι. Είναι ο συνδυασμός βουνού και θάλασσα, δηλαδή σε 20 λεπτά με το αυτοκίνητο από τη θάλασσα είσαι σε αλπικό τοπίο στον Ταΐγετο. Υπάρχουν πάρα πολλές ομορφιές, η πόλη έχει πάρα πολύ καλά καταστήματα, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν έχουμε κλίνες τουριστικές, δεν έχουμε μεγάλα ξενοδοχεία. Το δεύτερο είναι ότι είναι μικρή η σεζόν, περισσότερο βασιζόμαστε στον εσωτερικό τουρισμό. Γιατί μπορεί να ακούτε ότι το αεροδρόμιο μας έχει ας πούμε 100 τόσους προορισμούς, αλλά η πλειοψηφία είναι για το Κώστα Ναβαρίνας, μην κρυβόμαστε. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, τη μεγάλη ξενοδοχειακή αυτή μονάδα. Βεβαίως, η οποία όμως για να δημιουργηθεί πέρασαν δεκαετίες μέχρι να ξεπεράσει όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά εμείς επιδιώκουμε να... δική μας θέση είναι ότι επιτέλους η πόλη μας πρέπει να αποκτήσει ένα trademark, δηλαδή να αποκτήσει ένα, να το πω έτσι τώρα, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το έχει. Δηλαδή ο άλλος θα έρθει για την παραλία, θα έρθει για το ιστορικό κέντρο, θα έρθει για το υπέροχο κλίμα που έχουμε, για τις συνθήκες, για παράδειγμα, εμείς... υπάρχουν πάρα πολλές χρονιές, εγώ είμαι 54 χρόνια τώρα, μπορώ να σας πω ότι τα 40-45 χρόνια από τη ζωή μου δεν έχουμε ανάψει θέρμανση, δεν είναι στο σπίτι μας πριν τον Νοέμβριο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι κλιματολογικές συνθήκες είναι τέλειες. Μάλιστα. Μπορεί να αναπτυχθεί η Καλαμάτα. Έχει δυνατότητα ανάπτυξης τουριστικής. Απλώς χρειάζεται να βελτιώσουμε λίγο τις υποδομές μας, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Χώρος υπάρχει, οι παραλίες είναι ατελείωτες.
αυτό που μας δείξει, σας είπα, είναι το trademark, είναι το σήμα κατά τεθέν της πόλης και δυστυχώς ενώ έχουμε τη δυνατότητα να ανοιχθεί η πόλη κατά πολύ, έχει μεγάλη έκταση η πόλη μας, έχουμε ένα γενικό πολεοδομικό σχέδιο το οποίο δημιουργεί προβλήματα. Είναι κάποια πράγματα στο θέος στις δομές της πόλης που πρέπει να τα ξαναδούμε. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, κύριε Κουκούτση, υπάρχουν και οι ευρωεκλογές, στις οποίες θα κληθούν να ψηφίσουν οι Έλληνες ψηφοφόροι τους εκπροσώπους τους για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εσείς, από ό,τι μας είπατε, είστε ανεξάρτητος, δεν έχετε στήριξη κάποιου πολιτικού κόμματος στις ευρωεκλογές. Πώς βλέπετε την κατάσταση? Ευελπιστώ ότι τα μικρά κόμματα θα καταφέρουν να μπουν αρκετά από αυτά στο Ευρωκοινοβούλιο. Έχω καταρχήν, θέλω να απευθύνω και στο φίλο μου τον Μπάμπη τον Περβανά κάθε επιτυχία. Με ακούτε? Βεβαίως. Λοιπόν, ο οποίος είναι συντοπίτης σας και είναι υποψήφιος, αλλά θα ήθελα να μου επιτραπεί αυτή η μικρή παρένθεση. Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν βλέπω τις εκλογές τον Οκτώβριο, τις βουλευτικές. Για τις ευρωεκλογές κρίνω ότι υπάρχει ένας ευρωσκεπτικισμός στον κόσμο, διάχυτος, γιατί όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης δημιούργησαν προβλήματα. Και ο κόσμος αρχίζει και σκέπτεται πάρα πολύ σοβαρά την ευρωπαϊκή προοπτική. Υπάρχει μια άνοδος των εθνικιστικών κινημάτων στην Ευρώπη. Συνήθως ιστορικά, εάν το πάρουμε, σε περίοδο κρίσης ο κόσμος αρχίζει και πηγαίνει λίγο προς τα δεξιά, γέρνει. Αλλά υπάρχει ο ευρωσκεπτικισμός και νομίζω αυτό θα αποτυπωθεί σε εκλογές. Μάλιστα. Οπότε, κοντός ψαλμός αλληλούια βέβαια, κύριε Κουκούτση, ναι. Μετά ακολουθούν και οι εθνικές εκλογές. Εκεί τι θα κάνετε, θα μετέχετε πλέον στις εκλογές ή θα αφοσιωθείτε στην τοπική αυτοδιοίκηση? Όχι, δεν θα συμμετάσχω. Λογικά δεν θα συμμετάσχω. Όπως είναι έτσι το πολιτικό σκηνικό σήμερα, δεν βλέπω ότι μπορώ να συμμετέχω, να έχω τη... Ας μην μασάω τα λόγια μου. Νιώθω κουρασμένος λίγο από το ελληνικό κοινοβούλιο. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει πολιτικός λόγος, δεν υπάρχει αντίλογος. Είναι όλα τυποποιημένα, να πούμε δύο κουβέντες για την εκλογική μας περιφέρεια. Όπως είναι διαμορφωμένο το σκηνικό, είναι απογοητευτικό. Ελπίζω να αλλάξει. Ελπίζω να αλλάξει, γιατί έτσι όπως είναι, δομημένο, δεν μπορεί να βοηθήσει σε τίποτα τη χώρα. Έτσι όπως το λέτε, δεν αφήνεται και πολλά περιθώρια αισιοδοξίας πάντως. Ναι, είμαι απεσιόδοξος. Είμαι απεσιόδοξος γιατί νιώθω ότι δεν δίνονται λύσεις στο να βγούμε από το τούνελ αυτό της ανέχειας και της δυσκολίας. Δεν ξέρω, η κατάσταση έχει δυσκολεύσει πάρα πολύ και η δυνατότητα το να βγούμε από το τούνελ αυτό με το πολιτικό σκηνικό που έχουμε αυτή τη στιγμή το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο κόσμος δεν έχει που την κεφαλή κλείνει και δεν βλέπει και προοπτική. Και από ποιο να δούμε προοπτική, όπως είναι δομημένα αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν ξέρω. Ίσως δεν θέλω να απογοητεύσω τον κόσμο,
αλλά υπάρχει μια δυσκολία, κακός πολιτικός λόγος, και στη μεγάλη του πλειοψηφία το ελληνικό κοινοβούλιο δεν έχει μυαλά που μπορούν να προσφέρουν κάτι ουσιαστικό αυτή τη στιγμή. Είναι πικρό αυτό που λέω. Σε αυτούς μέσα βάλτε και εμένα, συγκαταλέγομαι και εγώ. Όλοι μας έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Mm-hmm. Δυστυχώς. Τώρα σε καιρό κρίσης και να υπάρχει μόνο ο αντίλογος συμπολίτευση-αντιπολίτευση, δηλαδή ναι όχι, μια στήρα πραγματικότητα, δεν νομίζω ότι βοηθάει. Δεν υπάρχει καταρχήν συνενετικός λόγος. Δεν υπήρχε εδώ και χρόνια, όχι τώρα. Δεν υπάρχει συνενετικός λόγος. Ας βάλουμε κάποτε λίγο νερό στο κρασί μας όλοι. Μάλιστα. Κύριε Κουκούτσι, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο Ράδιο Έναντι και βεβαίως να ευχηθούμε καλή επιτυχία στις δημοτικές εκλογές. Ναι, είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και για τις ευχές σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Καλημέρα.